Η γερμανική προεδρία θα καταγραφεί μεταξύ άλλων ως ο κομιστής του αντιδραστικού νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που ουσιαστικά διαιωνίζει και επιδεινώνει περαιτέρω την υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής εγκλωβισμού στα κράτη πρώτης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, με το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, που αποτελεί ένας από τους λόγους που η Γερμανία, υπηρετώντας τα δικά της γεωπολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντά της, κάνει τα στραβά μάτια στην επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης. Το νέο σύμφωνο αφήνει άθικτο τον κανονισμό του Δουβλίνου και βαφτίζει ως αλληλεγγύη το διαμοιρασμό της καταστολής και των απελάσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτή η πολιτική εγκλωβισμού και καταστολής προδιαγράφει νέες μόριες και κλειστές φυλακές, όπως αυτή που δρομολογούν ήδη στη Λέσβο και τα άλλα ελληνικά νησιά, παρά τη δίκαιη αντίδραση των κατοίκων τους, αλλά και μεγάλες δοκιμασίες και βάσανα που υποβάλλονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Πώς λοιπόν τοποθετήστε στο αίτημα των Ελλήνων νησιωτών για κανένα νέο κέντρο στα νησιά, ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό, και για τον άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών με μεταφορά τους σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, προκειμένου στη συνέχεια με γρήγορες διαδικασίες να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους, ώστε να μπορούν από εκεί να αιτηθούν άσυλο. Ευχαριστώ.